ένα πολύ σκληρό πακέτο μέτρων, ήδη το 4ο μνημόνιο, χωρίς χρηματοδότηση, το οποίο θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες. Εκτός από την μείωση του φορολόγου του, που είναι γνωστό, που είναι γνωστή, και τις περικοπές των συντάξεων, τα μέτρα αυτά θα φέρουν δυσβάστακτη αύξηση, δραματική αύξηση στις φορές, ασφαλιστικές φορές των ελεύθερων επιδηματιών, περικοπές στα επιδόματα, περικοπές στα ειδικά μισθολόγια, θα φέρουν ομαδικές απολύσεις. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτή η κυβέρνηση θα δεσμεύσει τη χώρα μας και την επόμενη κυβέρνηση θα τσακίζει τη μεσαία τάξη και περιφρονεί το Σύνταγμα και φορτώνει και βάρη στους αδύναμους πολίτες. Τα αντίμετρα που ζητάει συνενόχους για να τα ψηφίσουν και οι αντιπολίτες και η Νέα Δημοκρατία θα χτιστούν πάνω στα επώδυνα αχρίαστα μέτρα τα οποία θα φέρουν τη χώρα μας σε περισσότερη ύφεση τα επόμενα χρόνια. Χρειάζεται άλλη οικονομική πολιτική με μεταρρυθμίσεις, με ρευστότητα, με μείωση των φόρων, με επενδύσεις, με στήριξη των επιχειρήσεων. Αυτή η κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν μπορεί και δεν θέλει να τα εφαρμόσει. Γι' αυτό και πρέπει να φύγει τώρα.